Την ώρα που τρώω τα φασολάκια μου λοιπόν, κάνω μια άγαρμη κίνηση και τρώω τα μούτρα μου. Αυτό είναι ένα από τα πολλά έκτακτα περιστατικά που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής και θα με βγάλουν εκτός χρονοδιαγράμματος. Άλλοτε συνέβησαν αστεία ατυχήματα όπως αυτό, άλλοτε σοβαρότερα όπως όταν τραυματίστηκα με το θρησκοπρίωνο ή βλάβες που έγιναν σε εργαλεία και χρειάστηκε κόπος και χρόνος για την επισκευή τους. Άλλη φορά άργησαν να παραδοθούν υλικά, άλλοτε έγιναν λάθη σε παραγγελίες εξοπλισμού ή με έριξαν κάποιοι που είχαν αναλάβει κατασκευές. Ακόμα και οι οικογενειακές και επαγγελματικές μου υποχρεώσεις, αλλά και άλλα που τελικά πήγαν τόσο πίσω τη δουλειά που έχασα εντελώς το χρονοδιάγραμμα. Αυτοί οι αστάθμητοι παράγοντες λοιπόν, στην περίπτωσή μου είναι τόσο πολλοί που ενώ υπολόγιζα 6 μήνες κατασκευής, σήμερα, 10 μήνες μετά, ακόμα δεν έχω τελειώσει. Ούτε διακοπές κάναμε όπως θέλαμε το καλοκαίρι, ούτε η δουλειά μου μπόρεσε να ξεκινήσει την περίοδο που είχα σχεδιάσει. Στην αρχή αυτό με έριξε ψυχολογικά, αλλά καθώς βλέπω ότι όταν αγχώνομαι βιάζομαι και όταν βιάζομαι μετανιώνω για αυτά που κάνω και όταν μετανιώνω αγχώνομαι και ας τα να πάνε, έτσι. Αυτό που έμαθα λοιπόν με τον δύσκολο τρόπο είναι ότι πρέπει να αφήσω να με πάει με τον χρόνο του, να σέβομαι δηλαδή τις αναγκαστικές παύσεις και αναβολές και να δίνω στον εαυτό μου τον χρόνο που χρειάζομαι για να ξεκουράζομαι. Όταν θα βαφτεί, αν υπάρχει σκόνη επάνω στην επιφάνεια, τότε η βαφή, το υλικό, θα πιάσει επάνω στη σκόνη και όχι πάνω στην επιφάνεια που θέλουμε. Δεν θα έχει πολύ καλή πρόσφυση δηλαδή. Και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα φουσκώσει εύκολα ή θα ξεκολλήσει σε κάποια σημεία, την πολιά κτλ. Αυτός είναι ο λόγος που μετά από το γυαλοχαρτάρισμα είναι απαραίτητο να σκουπίζουμε καλά την επιφάνεια. Ιδανικά θα μπορούσαμε να το περάσουμε και με ένα υγρό πανί για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και το έχω κάνει σε περιπτώσεις που δεν έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο υλικό. Επίσης, δεν είναι κάποια περιοχή, ένας μπάγκος ας πούμε, που χρειάζεται μεγάλη μηχανική αντοχή στο χρώμα, οπότε μειώνει αμέσως τις απαιτήσεις. Λοιπόν, αυτό είναι έτοιμο να βαφτεί. Θα φωνάξω το μάστορα να το αναλάβει. Μάστορα. Ορίστε, αφεντικό. Είσαι έτοιμη. Κάτω από εκεί λίγο. Αυτό είναι έτσι και εδώ, εδώ πέρα πίσω, το τράβηξες τώρα. Ποιο? Αυτό. Το τράβηξα. Προς τα μένα φερτώ, σκούτατο. Μπράβο. Είπες σύμπωμα από εκεί, από σένα. Κάτι λίγο. Τώρα. Εδώ μου, κράτα. Ναι.
δοκιμαστικό πορτάκι. Έκοψα ένα κομμάτι για να βάλω τους μεντεσέτες, να δω πως θα κάτσει επάνω. Και κάτσει τέλεια με την πρώτη. Wow. Πάρα πολύ καλά έκατσε. Καταπληκτικοί μεντεσέτες. Είμαι πολύ χαρούμενος που τους έχω βρει. Και στην κράτηση, να κάθεται πάνω δηλαδή, χωρίς να χρειάζεται να βάλω μηχανισμούς εδώ πέρα, και στην κράτηση κάτω, εδώ δηλαδή, έχει συγκράτηση αυτή τη στιγμή. Δεν ανοίγει εύκολα το πορτάκι. Δεν χρειάζεται να βάλω, βλέπεις πώς το τραβάει. Δεν χρειάζεται να βάλω μαγνήτες, ας πούμε, ή άλλους μηχανισμούς συγκράτησης για να μην παίζει στο δρόμο. 1 ευρώ με μεντεσέτες. Αυτοί οι μεντεσέτες λέγονται μεντεσέτες με εμβολάκι. Έχουν ένα... Λοιπόν, έχουν αυτό το εμβολάκι εδώ πέρα που παίζει αυτό το ρόλο. Και καθώς δεν χρειάζεται και router, δεν χρειάζεται δηλαδή τρύπα, από αυτή την πλευρά στο κινούμενο μέρος μπορεί να μπει και σε περιπτώσεις όπου είναι πολύ λεπτό το πορτάκι. Εδώ δεν ήθελα μεγάλα πορτάκια, δεν ήθελα χοντρά δηλαδή 15 ξύλο ή 18. Εδώ τώρα έχω, βλέπετε πόσο άσχημα έχει κοπεί το ξύλο, είναι το πρόβλημα αυτό με το δίσκο που δεν κόβει πια καλά, έχει το χάλι του και τα μακελεύει τα ξύλα, αλλά η ιδέα είναι να μπει ένα πιχάκι γύρω γύρω και θα ομορφύνει το πορτάκι και θα καλύψει αυτά τα σημεία. Γι' αυτό και το καλό το κομμάτι, το καλό εντός εισαγωγικών βέβαια, το έχω βάλει από τη μέσα πλευρά. Το πολύ χάλια είναι απ' έξω για να το καλύψω με το πιχάκι. Και αντίστοιχα πορτάκια θα γίνουν και για εδώ και για αυτό. Τα έχω κόψει και αύριο νομίζω πια θα ασχοληθώ με αυτά. Τελικά αποφασίζω να στοκάρω τις ατέλειες και να βάψω με τεχνοτροπία. Χρησιμοποιώ αυτήν την άσπρη βάση, όπως και όλα τα υπόλοιπα στο χώρο, και από πάνω κάνω βουρτσιές με ένα πράσινο, ανοιχτή ελιά το λέμε, για να συναντηθούμε, και βγαίνει πολύ ωραίο. Τι ωραίο δηλαδή. Ένα χάλι ήταν, αλλά ήταν τότε που είχε αρχίσει να καθυστερεί το πράγμα, και από τη βιασύνη μου επηρεαζόταν μέχρι και η αισθητική μου. Το έβλεπα ωραίο γιατί ήταν μια γρήγορη λύση να προχωρήσω. Δεν καταλάβαινα ότι στην πραγματικότητα πρόσθετα χρόνο στην κατασκευή με τις διορθώσεις που θα ακολουθούσαν.